Εμείς από τη μεριά μας και πάντα θα περιφρουρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Τα προαπαιτούμενα που ψηφίστηκαν χθες στη Βουλή από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, εκτός των άλλων, προβλέπουν την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑ με αποτέλεσμα να μπαίνει ζήτημα και για την Πάτρα. Τι έχει ψηφιστεί? Ότι η ΕΙΔΑΠ, αυτή η ιδιωτική εταιρεία, δηλαδή ανώνυμος εταιρεία, η οποία περνάει στα χέρια του ιδιώτη, έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει οποιαδήποτε ΔΕΙΑ της χώρας χωρίς να δώσει ούτε ένα ευρώ και να μπορεί να τα διαχειρίζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και από αυτή υπάρχει ένας συντονισμός προς αυτή την κατεύθυνση. Η εκτίμηση που υπάρχει στη Δημοτική Αρχή είναι πως η χθεσινή ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, στην οποία περιλαμβάνεται και η παραχώρηση της ΔΕΙΑ της Αθήνας σε ιδιώτες, αποτελεί τον δούριο υπό. Ο σταθμός ο μεγάλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή διαφαίνεται και προωθείται, είναι η κατεύθυνση προς την εμπορευματοποίηση και αργότερα την ιδιωτικοποίηση του νερού. Αυτό έχει σχέση να κάνει με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτυπώνεται και στην ΚΙΑ, η οποία είναι η εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τιμολόγηση και την κοστολόγηση του νερού, και βέβαια η δημιουργία του υπερταμείου. Η ένταξη σε αυτό της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ μας οδηγεί προς αυτή την πρακτική και αυτή την πολιτική. Φαίνεται πως ανοίγει θέμα για το φράγμα Πύρου Παραπύρου, το οποίο θα λύσει το πρόβλημα υδροδότησης της Πάτρας για πάνω από 100 χρόνια. Ήδη μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκφραστεί το ενδιαφέρον από την Τράπεζα Πειραιώς, ακόμη και σε επίπεδο Δημοτικής Αρχής, με την τελευταία να απορριπτεί ευθέως τα σενάρια. Ως προς την Πάτρα, θα ήθελα να πω το εξής. Και ότι υπάρχουν αυτοί οι πολιτικοί φορείς και οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι προσπαθούν για τη δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης του φράγματος Πύρου Παραπύρου, δηλαδή στην ουσία μιας εταιρείας η οποία θα έχει την ευθύνη του φράγματος και της διάθεσης του νερού στην Πάτρα και το οποίο θα έχει ένα κόστος, θα επιβαρύνει περισσότερο τις ανάγκες, τη τιμή του νερού. Από εκεί και πέρα, ο φορέας αυτός δίνει τη δυνατότητα 140.000 καταναλωτές, 140.000 πελάτες, 300.000 περίπου κάτοικοι της Πάτρας, να είναι οι επόμενοι πελάτες κάποιας ιδιωτικής επιχείρησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με αυτή την πολιτική που ακολουθείτε, είναι μια επικίνδυνη πολιτική. Όπου έχει εφαρμοστεί και έχει περάσει το νερό σε ιδιωτικά χέρια και μάλιστα μιλάμε σε εταιρείες κερδοφόρες, δηλαδή που έχουν σκοπό μόνο το κέρδος, υπάρχουν δυσμενή και σοβαρά αποτελέσματα σε βάρος των χρηστών του νερού.